Θα μείνουμε στα ελληνοτουρκικά και θα καλησπερίσω για να κουβεντιάσουμε το θέμα τον στρατιωτικό αναλυτή και γνωστό συγγραφέα, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη. Καλησπέρα κύριε Μελικόνη, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε μαζί μας. Κύριε Καλεντερίδη, σήμερα ακούσαμε και τον Ερντογάν να απειλεί με νέα μικρασιατική καταστροφή, να παραπέμπει ξανά στο 22 και να χαρακτηρίζει την Ελλάδα κομπάρσο ξένων δυνάμεων. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Ότι δηλαδή κάποιοι βάζουν την Ελλάδα να κάνει αυτά που λέει ο Ερντογάν ότι κάνει ή όχι. Να ξεκινήσω πρώτα με τις συχνές αναφορές και με τη σημερινή για το 22. Ίσως δεν ξέρει η ιστορία ο κ. Ερντογάν. Ξέρετε το πτυχίο που έχει είναι ένα πτυχίο εμπορικής σχολής το οποίο αμφισβητείται. Mm-hmm. Είναι πλαστό του. Το ζήτησα να το δείξει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το έδειξε ποτέ. Και αν αποδειχθεί η πλαστότητά του, εκπίπτηκε το αξιώματό του. Είναι ένας αγράμματος άνθρωπος λοιπόν, δεν ξέρει ιστορία, διότι αν ήξερε θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο ελληνικός στρατός από το 1919 μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 1922 δεν ιτήθηκε ποτέ σε καμία μάχη στη Μικρά Ασία. Στο Σεπτέμβριο του 1922 όμως δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, κύριε Καλεντερίδη. Όχι, τότε δεν έγινε μάχη. Τότε mm-hmm. δόθηκε εντολή από την Αθήνα, ναι. η οποία βρέθηκε σε ένα τεράστιο αδιέξοδο μετά την αποχώρηση του Βενιζέλο και την επάνωδο του Βασιλιά. Ήρε η Αγγλία τη στήριξη και η Αθήνα έδωσε εντολή στη στρατιά της Μικράς Ασίας να αποκλιμακώσει, δηλαδή να απαγκιστρωθεί από την επαφή με τον εχθρό, ναι. να κάνει υποχωρητικό αγώνα, να φτάσει στα παρέλια και να επιστρέψει με ασφάλεια στην Αθήνα. Η αποτυχία του ελληνικού στρατού ήταν στον υποχωρητικό αγώνα, στην υποχώρηση. Εκεί ορισμένοι σχηματισμοί της στρατιάς Αιγαίου, της στρατιάς Μικράς Ασίας διαλύθηκαν, απέτυχαν να κάνουν έναν επιτυχή υποχωρητικό αγώνα και είχαμε mm-hmm. την καταστροφή. Ναι. Δεν μας νίκησαν οι Τούρκοι ποτέ. Επαναλαμβάνω, ιτηθήκαμε πολιτικά από τα λάθη της Αθήνας και αυτό το πλήρωσε και η στρατιά της Μικράς Ασίας και φυσικά ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Τουναντίον θα πρέπει να θυμάται ο κύριος Ερντογάν και όλοι όσοι επαναλαμβάνουν αυτή την καραμέλα του 22 που επαναλαμβάνω δεν μας νίκησαν, αυτοιτηθήκαμε, θα πρέπει να θυμούνται ότι το 1821 οι Έλληνες, αυτοί οι ξυπόλοιτοι αντάρτες της Πελοποννήσου και της Ρούμελης ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν το ξύλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Οι Έλληνες το 1919, εάν είχαν σωστό πολιτικό σχεδιασμό στην Αθήνα, θα είχαν διαλύσει και τη σημερινή Τουρκία και ξέρετε, τρεις και η κακή του μοίρα. Να μην το ξαναδοκιμάσει ο Ερντογάν. Διότι την τρίτη φορά ίσως γίνει αυτό που δεν έγινε το 19 με το 22. Και ξέρετε κύριε Μελικόνη, εγώ σέβομαι και εσάς και το σταθμό σας και την συχνότητα που τη θεωρώ ένα θησαυρό του λαού μας. Mm-hmm. Σέβομαι και τους Έλληνες πολίτες, δεν κάνω προπαγάνδα. Ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Να αφήσουν οι Τούρκοι τις απειλές, να δουν την ιστορία τους, διότι την τρίτη φορά μπορεί να είναι και φαρμακερή. Τώρα, λέτε να μην δοκιμάσει ο Ερντογάν. Εσείς, από αυτά τα οποία τα μηνύματα που βλέπετε να εκπέμπει καθημερινά, σήμερα είχαμε και νέο θερμό επεισόδιο του Σοϊλού με Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε σχεδιασμό για να δοκιμάσει κάτι από αυτά τα απευκταία που δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε? Κύριε Μερικόνη, θεωρώ ότι χρωστάμε πολλά στον Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή είναι ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης. Ναι. Ένα κόμμα που ιδρύθηκε από τον Αρπασλάν Τουρκές, ένας αξιωματικός που συμμετείχε στο πρώτο πραξικόπημα στην Τουρκία, εκπαιδευτής στις ΗΠΑ στον Αναορθόδοξο Πόλεμο. Αυτό το κόμμα είναι ένας οργανισμός, ναι. είναι μια οργάνωση παρακρατικών και παραστρατητικών οργανώσεων με εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών, στο μαύρο χρήμα, στο οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια συμμορία. Ο αρχηγός λοιπόν αυτής της συμμορίας σήμερα χθες έκανε τρομερές αποκαλύψεις. Αποκάλυψε τις τρεις φάσεις με τις οποίες η Τουρκία, υλοποιώντας η Τουρκία, θα διεκδικήσει το Μισό Αιγαίο. Άρα αυτό που μας είπε είναι καταρχάς ότι θα οριοθετήσουν μονομερώς την ΑΟΣ, στη συνέχεια θα κάνουν χάρτες όπου θα συμπεριλάβουν μέσα
τα νησιά που δεν έχουν περάσει στην Ελλάδα μονομαστικά με κάποια διεθνή συμφωνία και από εκεί και μετά θα αρχίσει να υλοποιεί την ΑΟΣ, την αλλιευτική ζώνη και την όμορη ζώνη όπως την ονομάζει, να την προστατεύει και να απομονώνει τα νησιά μέσα στην ουσία στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας. Σημειωτέων ότι όλα αυτά που λέτε τώρα, η διεθνής αλλιευτική ζώνη, η όμορη ζώνη κλπ., είναι νομικές έννοιες του δικαίου της θάλασσας που αρνείται να επικυρώσει η Τουρκία. Έτσι. Το οποίο δεν έχει υπογράψει, όμως το επικαλέστηκε ο Μπαρτσέλη. Ναι. Όμως όλες αυτές τις φάσεις, κύριε Μελιγόνη, αν τις δούμε, δεν υπάρχει σε αυτές τις φάσεις πουθενά θερμή σύγκρουση. Δεν υπάρχει πόλεμος με την Ελλάδα. Τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια? Η Τουρκία, επωφελούμενη από την διστακτικότητα της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, όπως είναι απόλυτο δικαίωμα της Ελλάδας χωρίς να διαβοληθεί με κανέναν, αφήσαμε τις πόρτες ορθάνυχτες, τη χώρα αφύλακτη. Αυτό εκμεταλλεύεται τώρα η Τουρκία και θα προσπαθήσει, εκμεταλλευόμενη αυτή την γκρίζα ζώνη, να διεκδικήσει το μισό Αιγαίο χωρίς να ρίξει μια τουφεκιά. Δηλαδή, με τον τρόπο που ιδιοποιείται σταδιακά de facto την Ανατολική Μεσόγειο, με τον τρόπο που ιδιοποιείται το πεδίο που έχει οριοθετήσει με το τουρκολιβικό μνημόνιο, με τον ίδιο τρόπο η Τουρκία, χωρίς να ρίξει μια τουφεκιά, θα διεκδικήσει το μισό Αιγαίο, θα εγκλωβίσει τα νησιά μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, και αυτό, για να το αποτρέψει η Ελλάδα, θα πρέπει να κινηθεί με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι κινιόταν μέχρι τώρα σε ανάλογες προκλήσεις. Και ρωτώ, έχει εθνικό σχέδιο η Ελλάδα για να αποτρέψει αυτό το σχέδιο των τριών φάσεων της Τουρκίας? Εξ όσων γνωρίζω δεν έχει. Πιθανόν τώρα να προσπαθήσει να κάνει ένα σχέδιο. Αλλά ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, αφήσαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην Τουρκία. Η Τουρκία σχεδιάζει. Η Τουρκία σχεδιάζει να κάνει κάποια βήματα και κάνει κάποια βήματα, και τρέχουμε πίσω, από πίσω εμείς, να αναιρέσουμε αυτά που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Μεγάλο παράδειγμα, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Προειδοποιούσαμε, κύριε Μελιγκόνη, και τον κύριο Κατρούγκαλο ονομαστικά, ο ομιλών, με άρθρο σε πανελλήνια κυκλοφορία εφημερίδα. Προσέξτε, θα οριοθετήσουν. Στη συνέχεια τον κύριο Δένδια, μάλιστα τον κύριο Δένδια του έκανα έκκληση από τηλεοράσεις και του είπα: πάρε ταχύπλο αν δεν υπάρχει αεροπλάνο, τράβα στην Τρίπολη να το αποτρέψεις. Τι κάναμε, κύριε Μελιγκόνη? Απελάσαμε τον Λίβιο πρέσβη. Δηλαδή, φταίει ο Γάιδαρος και χτυπάμε το Σαμάρι. Η Τουρκία ήταν υπεύθυνη. Αυτή έσυρε την Λιβύη στην υπογραφή. Απελάσαμε τον Λίβιο πρέσβη και αφήσαμε τον Τούρκο πρέσβη εδώ να επιχαίρει με τις αθλειότητες που έκανε η χώρα του εναντίον της Ελλάδας. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν κάτι πρέπει να αλλάξει. Εάν δεν αλλάξει η πολιτική της Ελλάδας, εάν δεν έχουμε μια σαφή αποτρεπτική πολιτική, ναι, υπάρχει κίνδυνος η Τουρκία να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, όπως μας τους προδιέγραψε ο Ντεβλέτ Μπαξελή. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ για τον χρόνο και τις επισημάνσεις. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.